This is Nicholas Alexiou from the Hellenic American Project, Department of Sociology, Queen's College, CUNY. And this is an oral history interview with a dear friend from the West Coast, Mr. Philippos Trevezas. And we're very happy and honored to have him here today. Philip, thank you for accepting the invitation to give an interview to the Hellenic American Project. Είμαι ο Νίκος Αλεξίου από το Hellenic American Project του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Queens, του CUNY, και είμαι στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε σήμερα μια προφορική ιστορία του αγαπημένου φίλου και δραστήριου ομογενή εκεί, στην Καλιφόρνια, τον κύριο Φίλιππο Τρεβεζά. Φίλιππε, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί που δέχτηκες να κάνουμε αυτή την συνέντευξη για το αρχείο του Hellenic American Project και είναι με μεγάλη μας τιμή να σε έχουμε σήμερα εδώ. Για πες μας... Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνεις να με πάρεις αυτή τη συνέντευξη. Αν και δεν δίνω πολλές συνέντευξεις, αλλά σε σένα, επειδή είσαι καλός φίλος και εργάζεσαι σωστά, είμαι στη διάθεσή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θέλουμε, πέρα από την δική σου μετανασιατική εμπειρία, θέλουμε να δείξουμε και το μεγάλο έργο που έχεις κάνει εκεί με την βιβλιοθήκη. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό. Καταρχάς, ας πούμε, αρχίζουμε με το όνομά σου, πώς λέγεσαι, τον τόπο που γεννήθηκες, τις ρίζες της οικογένειας και πού μεγάλωσες τον καιρό πριν έρθεις στην Αμερική. Ναι, το όνομα είναι Φίλιππος Τρεβεζάς και γεννήθηκα στην Αθήνα, στην πλατεία Αττικής, κοντά στο σταθμό Λαρίστης. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου κατάγεται από την Ιθάκη και η μητέρα μου από την Αρκαδία, από το Καρακοβούνι συγκεκριμένα, Κινουρίας. Και μεγάλωσα βασικά στην Αθήνα μέχρι που έφυγα για την Αμερική. Πήγα στο δημοτικό σχολείο της περιοχής εκεί στην πλατεία Αττικής. Μετά μεταφερθήκαμε στα Πετράλωνα που έβγαλα το γυμνάσιο και σιγά σιγά πήγα και στην Ανωτάτη Εμπορική, την οποία τελείωσα. Εν τω μεταξύ παντρεύτηκα με την σύζυγό μου τη Δωρίνη, τη Δέσποινα Τρεβεζά, και ζούσαμε μαζί και με τα παιδιά που είχαμε στην οικογένεια μέχρι που ήρθα εδώ στην Αμερική το 1976. Οι εμπειρίες βέβαια στην... Έζησες ένα αρκετό μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα. Τα χρόνια που ήσουν στην Ελλάδα μέχρι το 1976 μιλάμε ότι μόλις είχε τελειώσει και 7χρονη Χούντα. Πώς ήταν τα χρόνια, ας ξεκινήσω με αυτό να πάμε προς τα πίσω. Πώς ήταν τα χρόνια της Χούντας για σένα στην Ελλάδα? Οπωσδήποτε τα χρόνια της Χούντας ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ έντονη από κάθε άποψη και μέχρι που τελικά, ας πούμε, πώς να το πω, όχι τη συνηθίσαμε, απλώς είχε γίνει μια ρουτίνα τέλος πάντων η οποία δεν μας ευνοούσε φυσικά, αλλά με το τέλος της δικτατορίας οπωσδήποτε αναπνεύσαμε σε μεγάλο βαθμό. Και και εγώ προσωπικά άνοιξα τα φτερά μου προς τα έξω. Θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή. Και προς τα πίσω ήμουν για αρκετά χρόνια βοηθός ενός καθηγητού στην Ανωτάτη Εμπορική, την οποία τελείωσα, του κυρίου Δρανδάκη στο οικονομικό τμήμα, μεγάλη φυσιογνωμία, πολλά χρόνια καθηγητής στο Ρότσεστερ, στη Νέα Υόρκη, από τα μεγάλα ονόματα μπροστά στην επιστήμη, στα όρια της επιστήμης, στα frontier. Και τον βοηθούσα, ας πούμε, όχι με την έννοια του να φέρνουμε καφέ και λοιπά, γιατί κάπως συνδυαζόταν με άσχημες εμπειρίες η θέση του βοηθού. Τον βοηθώ και στα μαθήματα και λοιπά. Εκτίμησε την προσπάθειά μου και έτυχε μια υποτροφία από το USC, από το University of Southern California, και με πρότεινε, ας πούμε, να έρθω εδώ και έτσι βρέθηκα στην Αμερική το 1976. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν, έχοντας τη δική σου οικογένεια, να πάρεις την απόφαση να μεταναστεύσεις? Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν προοριζόμουν για εδώ. Η υποτροφία με έφερε κυρίως στην Αμερική. Σκεφτόμουν να πάω στην Αγγλία, που ήταν και πιο κοντά, ας πούμε.
αλλά τελικά το δέλεαρ αυτής της υποτροφίας με τράβηξε προς τα δω. Έμεινα για αρκετά χρόνια, θα τα πούμε μετά αυτά φυσικά, γιατί ήμουν χωρίς την οικογένεια στην αρχή και μετά τους έφερα εδώ και είμαστε όλοι μαζί. Τώρα, μετά την πορική, ήμουνα στο οικονομικό τμήμα με πολύ λίγοι. Τότε το διοίκηση επιχειρήσεων είχε πάρα πολύ κόσμο, αμέτρητους. Στο οικονομικό ήμασταν πιο λίγοι και πιο έτσι δεμένοι σαν ομάδα. Πριν από αυτό φυσικά είχα τελειώσει το γυμνάσιο, δημοτικό, όλα κανονικά. Πήγα και στο στρατό για 2 χρόνια περίπου. Και όλη αυτή η εμπειρία ήταν... Δηλαδή την πήρα την Ελλάδα πολύ βαθιά μέσα μου και την κουβαλάω ακόμα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγω από κάτι τέτοιο, ούτε το θέλω, ούτε γίνεται ποτέ αυτό. Όταν πήρες την απόφαση να έρθεις στην Αμερική, είχες κάποιον εδώ στην Αμερική, ήξερες κάτι για την Αμερική? Δεν ήξερα τίποτα. Ήξερα ότι απλώς υπήρχε η Αμερική, ό,τι διάβαζα ας πούμε, μέχρι την εποχή εκείνη. Και τα αγγλικά μου δεν ήταν και τόσο καλά, απλώς... τους όρους τους ήξερα, τους οικονομικούς, γιατί διαβάζαμε και στο οικονομικό τμήμα είχαμε τέτοιες επαφές με τους καθηγητές μας. Από θεωρητική πλευρά ήμουν εντάξει, αλλά από πρακτική να μιλήσω κλπ. Είχα προβλήματα. Στην αρχή, μέρος της υποτροφίας ήταν να είμαι σαν TA, Teaching Assistant. Τώρα, τι έλεγα στα παιδιά τις πρώτες μέρες, ακόμα με θυμούνται. Ναι, εμπειρίες τρομερές και γέλια πολλά. Θυμάμαι και εγώ, γιατί ένα διάστημα που είχα πάρει οικονομικά στην Αθήνα, κάναμε τα βιβλία του Σάμουρσον, του Αμερικανού που πάρει το Νόμπελ εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι. Μεγάλος. Ναι, μια... Και μάλιστα είχαμε το... μας είχε δώσει ένα textbook ο καθηγητής μας, το οποίο με μερικούς φίλους το μεταφράσαμε και στα ελληνικά τότε, στην εποχή εκείνη, σαν φοιτητές δηλαδή. Μια προσπάθεια, όχι τίποτα για εμπορικούς λόγους. Αλλά το είχαμε πάρει ζεστά το θέμα. Ήταν κλειστό το κλίμα, το group, και ήμασταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι από τότε. Οπότε έχεις το εισιτήριο, έχεις την πρόσκληση του Πανεπιστημίου και μπαίνεις στο αεροπλάνο. Με την Ολυμπιακή ήρθες? Όχι, τι ταμπλιγείο ήταν τότε. Και ειλικρινά δεν είχα φύγει από την Αθήνα, ούτε όχι αεροπλάνο δεν είχα ανέβει και λοιπά. Και βλέπω το τεράστιο μπροστά μου και λέω πού πάμε τώρα, όπως έλεγε και ο Αυλονίτης, ρε πού πάμε. Και φυσικά μπήκα μέσα πρώτη φορά σε αεροπλάνο, ήταν εμπειρία μεγάλη. Δεν είχα κόσμο εδώ, ένας μακρινός θείος υπήρχε, ο οποίος με πήρε από το αεροδρόμιο και με πήγε στο USC και από εκεί και πέρα... με τα δικά μου, δικές μου δυνάμεις. Ήταν τρομερή εμπειρία το να φύγεις από την Αθήνα, ξέρω εγώ, μαθημένος σε μια αλφα ζωή και να πέσεις σαν αλεξιπτωτιστής, θα έλεγα, μέσα σε ένα Λος Άντζελες, σε μια μεγαλόπολη, η οποία είναι ιδιόρυθμη και ακόμα και εδώ να σε χρόνια δύσκολα προσαρμόζεσαι. Τέλος πάντων, τα πρώτα χρόνια ήταν δραματικά και έλειπε και η οικογένεια, οπότε ήμουν σε... Στο πανεπιστήμιο, είδες κάποιες ομοιότητες ή διαφορές με το ελληνικό πανεπιστήμιο? Οπωσδήποτε, αυτό που μου έκανε πρώτη εντύπωση ήταν έπαιρνα και μαθήματα και δίδασκα και όλα, οπότε ήταν διπλός ο στόχος. Αυτά, οπωσδήποτε, υπήρχε μία σοβαρότηση στο όλο θέμα και μικρά τμήματα μέσα στο πανεπιστήμιο. Παρότι στα τελευταία χρόνια και στην ανατάδη πορική είχαμε μικρό τμήμα, όπως είπα, αλλά τα ξεκινήσαμε, ήμασταν πάνω από 1000 στο πρώτο έτος. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν εδώ. Μικρές τάξεις, ήξερες με ποιον μιλάς και με ποιον έχεις να κάνεις. Και σαν μαθητής, ας πούμε, και λόγω του ότι ήμουν απ' έξω, υπήρχε μια κάποια έτσι καλή διάθεση να μην γελάσουν μαζί μου ή να με βοηθήσουν, ξέρω εγώ, να καταλάβω ορισμένα πράγματα. Είχα αρκετή βοήθεια σε αυτό το τομέα. Και οπωσδήποτε υπήρχε μια σοβαρότητα στην όλη προσπάθεια, μια τάξη, διαγωνίσματα. Στην Ελλάδα διαγωνιζόμασταν μόνο μια φορά το χρόνο και γινόταν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τα έχεις περάσει και εσύ προφανώς. Τον Ιούνιο ήταν η περίοδος της τρέλας.
8-9 μαθήματα, όλα μαζί, όλη η ύλη τον Ιούλιο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και όταν μπήκα στα quiz και στα εξάμεινα και λοιπά, αυτό βοήθησε πάρα πολύ, με έκανε να αισθάνομαι πιο άνετα. Ήταν μια τεράστια αλλαγή. Ο κόσμος φυσικά στο economics που ήμουν δεν είχαμε, έναν Αμερικάνο είχαμε μόνο, ήμασταν 30 άτομα στην τάξη και είχαμε έναν Αμερικάνο τον οποίο φωνάζαμε και foreigner. Και με στον χώρο του ήταν μόνος και έψαχνε να βρει τον εαυτό του ανάμεσά μας. Ωραίες εμπειρίες. Απέκτησα πολύ καλές φιλίες. Έμενες μέσα στο πανεπιστήμιο ή έμενες στην πόλη? Έμενα περίπου 5 λεπτά με το ποδήλατο από το πανεπιστήμιο σε ένα πολύ μικρό χώρο, τον οποίο το βρήκα πολύ δύσκολα γιατί όλες οι έξω περιοχές ήταν πιασμένες. Που άργησα να πάω να έρθω και λίγο. Και ήμουνα σε ένα πολύ μικρό χωρίς ήλιο, χωρίς αέρα, χωρίς τίποτα, δραματικές καταστάσεις, αλλά τέλος πάντων μπροστά στο σκοπό που είχαμε, αυτά προσαρμοστήκαμε. Όχι τα ξεπέρασα, απλώς προσαρμόστηκα. Ήξερες ότι υπήρχε μια ελληνική κοινότητα εκεί? Όχι. Για περίπου, θα έλεγα, 5-6 χρόνια στο σχολείο, δεν ήξερα τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Δηλαδή δεν υπήρχε μια προσέγγιση στη μαθητιώσα, να το πούμε, νεολαία από την Ελλάδα τότε. Και ο δρόμος μου ήταν από το σπίτι στο σχολείο και στις βιβλιοθήκες. Αυτή ήταν η ζωή μου την περίοδο εκείνη. Η κατάσταση άλλαξε άρδιν αφού έφερα την οικογένεια εδώ. Και τέλος πάντων αναμίχθηκα με τα ελληνικά και έτσι βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Ήταν δραματικές εμπειρίες στην αρχή. Και δεν ήμουν και μικρός βέβαια, το να είσαι 30 χρονών εδώ, 31, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά στην αρχή. Πάρα πολύ δουλειά για να προσαρμοστώ περισσότερο, όχι στα μαθήματα τόσο. Το ότι ήσουν Έλληνας και μάλιστα Ελλαδίτης, όχι γεννημένος εδώ, έπαιξε κάποιο ρόλο και ένιωσες ότι υπάρχουν κάποιες διακρίσεις ή ήταν θετικό στοιχείο το ότι ήσουν Έλληνας? Το θετικό στοιχείο ήταν όχι τόσο στο ότι ήμουν Έλληνας, αλλά στο ότι άνοιξε το μυαλό μου όπως δεν θα μπορούσε να ανοίξει ποτέ αν είχα μείνει στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι είχα δίπλα μου, από τους 30 μαθητές, 29, ήταν ονόμασε ένα μέρος στον κόσμο και ήταν από εκεί. Αυτό το πράγμα με έφερε δίπλα σε 29 πολιτισμούς, θα έλεγα, διαφορετικούς. Και από τότε έπαψα πλέον να λέω, κοίταξε πόσο καλοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι. Δεν είναι θέμα σύγκρισης. Είναι θέμα αποδοχής μιας κατάστασης. Μπορεί να μην κάνεις ό,τι κάνουν, αλλά θα παραδεχθείς ότι υπάρχει και κάτι άλλο, να το δέχεσαι, να είσαι μαζί του. Οπότε αυτό με έκανε να βλέπω το διπλανό μου με ένα τελείως διαφορετικό μάτι από ότι όταν ήμουν στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω, με βοήθησε πάρα πολύ η επαφή μου με αυτόν τον κόσμο και ειδικά στο Λος Άντζελες που είναι και από όλο τον κόσμο κόσμος και στα πανεπιστήμια και στη ζωή μέσα. Ήταν ίσως καλύτερο σχολείο από την επιστήμη που ακολουθούσα σαν επιστήμονας δηλαδή. Με βοήθησε πάρα πολύ σαν άτομο. Δηλαδή από μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική, που ήταν εκείνο τον καιρό ακόμα πιο πολύ, έτσι, είχε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια, ας το πούμε. Βρέθηκε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ακριβώς. Και αυτό λες, ας πούμε, ότι σου έδωσε μια άλλη δυνατότητα να αντιληφθείς και τη θέση του Έλληνα στον κόσμο. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι είμαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους όσον αφορά την προέλευση. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι ήμουν καλύτερος ή χειρότερος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στο ότι μου έδωσε μία επαφή με τη ζωή που δεν θα την είχα στην Ελλάδα αν είχα μείνει. Εντάξει, δεν θα είχα την ευκαιρία δηλαδή να δω τους άλλους πολιτισμούς και να εκτιμήσω τι κάνουν και να ανεχθώ και να σπαστώ και να κάνω και φίλους και λοιπά από όλο τον κόσμο. Ήταν μεγάλο σχολείο για μένα αυτό. Αυτά τα 5 χρόνια που είσαι καταρχάς. Τα πρώτα 5 χρόνια που είσαι στο Λος Άντζελες και στο Πανεπιστήμιο, είχες τη δυνατότητα να ταξιδεύσεις στην Ελλάδα, να επισκεφτείς την Ελλάδα? Η υποτροφία που έπαιρνα είχε ένα μέρος, μάλλον μου πλήρωναν τα δίδακτρα, ας το πούμε έτσι, και μου δίνανε και τα προστοζήν. Αυτά κάλυπτε η υποτροφία που είχα.
Φυσικά τα έξοδα για να πηγαίνω στην Ελλάδα ήταν υπέρογκα και δεν είχαμε την οικονομική ευφύρεια για αυτό το πράγμα. Είχα πάει μόνο 2 φορές, 2 καλοκαίρια δηλαδή, από λίγο. Και αυτό ήταν όλο. Και μετά, φυσικά, θα το πούμε στη συνέχεια, έφερα την οικογένεια εδώ. Είχα φτάσει στο, ας πούμε, στο PhD. Είχα περάσει τα qualifying exams, όλα αυτά. Και λέω, καιρός είναι να, επειδή είμαι τόσα χρόνια μακριά, να φέρω την οικογένεια για κάνα χρόνο, 2 μέχρι να τελειώσω και να γυρίσουμε πίσω. Αποτέλεσμα, ούτε τελείωσα και ακόμα εδώ είμαστε. Το να έρθει μια οικογένεια με 3 άτομα, ας πούμε, επιπλέον και να έχω την ευθύνη, ας πούμε, αυτή σε ένα χώρο που δεν τον ήξεραν κι αυτοί και προσαρμόστηκαν, ας πούμε, σιγά-σιγά. Έπρεπε να δουλεύω σχεδόν όλη την ημέρα. Δεν είχα το PhD το οποίο θα μου επέτρεπε, ας πούμε, να μπω σε κάποια πιο μόνιμη κατάσταση πανεπιστήμια και δίδασκα σαν adjunct professor, σαν επικουρικός, πώς θα λέμε αυτά στα ελληνικά, σε αρκετά σχολεία για να μπορώ να συντηρήσω την οικογένεια και τον εαυτό μου. Αυτά βέβαια υπήρχαν δυσκολίες, σαφέστατα, αλλά αυτά είπαμε δυναμώναν το χαρακτήρα περισσότερο, γιατί και αυτό είναι κάτι που θέλω να τονίσω, ότι το γεγονός ότι σαν Έλληνες ερχόμαστε εδώ πέρα και οι περισσότεροι, το 95% ξέρω εγώ, έχουν κάποια επιτυχία στο χώρο τους, είτε επιστημονικός, είτε επαγγελματικός ή οτιδήποτε. Και νομίζω είναι αυτό το εξηγώ, δηλαδή, στο ότι βρισκόμαστε σε ένα καινούριο χώρο, ο οποίος δεν σηκώνει κουτοπονηριές που ξέρουμε, και είτε κολυμπάς και επιπλέεις, είτε βουλιάζεις και εξαφανίζεσαι. Και εκεί δείχνεις, ας πούμε, αν μπορείς να σταθείς, να προσαρμοστείς, να βρεις τα πατήματά σου και να προχωρήσεις σαν άτομο μες στην κοινωνία με ένα θετικό τρόπο, όχι με παγαποδιές και τέτοια. Και οπωσδήποτε εκεί το αποδίδω, στο ότι το περιβάλλον σου δίνει την ευκαιρία να σταθείς, αν μπορείς, αν δεν μπορείς, σε πετάει το σύστημα. Και εκεί πλέον δείχνεις τι μπορείς. Βγάζεις ό,τι έχεις από μέσα σε λανθάνουσα κατάσταση ίσως και προχωράς και βαδίζεις. Και έτσι νομίζω ανήκει στους περισσότερους. Οι περισσότεροι κάπως έτσι συμπεριφέρονται. Ναι. Και είναι πάρα πολύ θετικό. Δείχνουμε τι μπορούμε. Έχοντας εδώ την οικογένεια, από τη μια ήθελες και τα παιδιά και η σύζυγος να έχουν μια επαφή με την αμερικάνικη κουλτούρα και πολιτισμό, κατά την άλλη έπρεπε να κρατήσεις μια εθνοτική ταυτότητα, να παραμείνετε Έλληνες. Υπήρχε αυτή η σκέψη ή τέλος πάντων αυτό το διπλό θέμα που έχουν όλοι οι μετανάστες και κυρίως οι Έλληνες της Αμερικής. Ναι. Για μας δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Ήταν αυτονόητο. Καταρχήν τα παιδιά όταν ήρθαν εδώ είχαν κάποια ηλικία, δεν ήταν μωρά, ας πούμε. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, η μικρή έβγαλε το δημοτικό, η μικρή ήταν σαν νήπιο, ας πούμε. Η μεγάλη τελείωσε το δημοτικό κάτω, οπότε το ελληνικό το είχαν μέσα τους, φιλίες κλπ, το οποίο τους στήχησε και λιγάκι βέβαια, όχι λιγάκι, αρκετά στην αρχή. Οπότε για μας δεν τέθηκε ποτέ θέμα να δείξουμε ή να αποδείξουμε ότι είμαστε μια ελληνική οικογένεια που ζούσε στην Αμερική. Και έτσι είμαστε ακόμα, δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατηγορώ κάποιον ο οποίος δεν τονίζει το ελληνικό στοιχείο. Απλά είναι η φύση μας. Εκεί γεννηθήκαμε, η πατρίδα μας, οι ρίζες μας. Να τα ξεριζώσεις αυτά δεν γίνεται. Απλά και μόνο το ότι ήμασταν μακριά από την Ελλάδα έβγαλε και από μέσα μας, τουλάχιστον και σε μένα και στη σύζυγο, λανθάνουσες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις ξέραμε. Και η αγάπη πήρε τεράστιες διαστάσεις. Το αγκάλιασμα της Ελλάδας, έστω και από μακριά, από απόσταση, έγινε πιο έντονο όσον αφορά τη σχέση και το μυαλό μας πάντα εκεί. Και συνεχίζει να είναι. Δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Και συνεχίζουμε να είμαστε Έλληνες εν Αμερική, δηλαδή. Και κάπως έτσι άρχισες να ανακαλύψεις την κοινότητα. Δηλαδή βρέθηκες σε μια κατάσταση όπου θεώρησες ότι τα παιδιά έπρεπε να πάνε σε ελληνικό σχολείο ή πήγαν σε αμερικάνικο σχολείο. Σε αμερικάνικο σχολείο πήγαν αρχικά. Το σχολείο που είχαμε εδώ το ελληνικό στην κοινότητά μας ήταν απλώς αυτά τα... Ποια κοινότητα ήταν αυτή? Είναι η κοινότητα του Downey. Είναι λίγο νότιο-δυτικά
νότιο-ανατολικά, συγγνώμη, από το κέντρο, το downtown, περίπου 15 λεφτά από το downtown, και είχε μια αρκετά συγκεντρωμένη ελληνική κοινότητα, πάνω από 200 οικογένειες, και ήμασταν τυχεροί σε αυτό, που μπήκαμε σε αυτή την κοινότητα, και αυτή η κοινότητα είχε και ελληνικό σχολείο, το οποίο μάλιστα είχε γίνει και πριν από την, να φτιάξουν την εκκλησία, στον χώρο εδώ. Και τα παιδιά, οι μικροί δηλαδή, οι μεγάλοι, είχε βγάλει δημοτικό, δεν πήγε καθόλου σε αυτό, δεν είχε ανάγκη να πάει. Αλλά η μικρή μπήκε κανονικά στο ρυθμό αυτό, μια φορά την εβδομάδα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αυτό ήταν το σχολείο. Αλλά μετά, αφού πήγε η μικρή, με κάλεσαν στο συμβούλιο του σχολείου και θετικά εγκλωβίστηκα. Και από τότε ξεκίνησε, ας πούμε, όλη αυτή η διαδικασία που έχει φτάσει στο σημερινό σημείο. Τον επόμενο χρόνο, το 84 έγινε αυτό, το 85, 86 μάλλον, αρχίσαμε τη βιβλιοθήκη σιγά σιγά, υπό την αιγίδα του συλλόγου που τέλος πάντων είχε το σχολείο, Alpha Beta Hellenic Cultural Society, έτσι λεγόταν. Είχε ελληνικούς χώρους, είχε το σχολείο, φτιάξαμε και τη βιβλιοθήκη σιγά σιγά με 300 βιβλία στην αρχή και σιγά σιγά πήρε διαστάσεις, ας πούμε, όπως είναι οι σημερινές. Για να πούμε λίγο για τη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη είναι ο χώρος που βρίσκεσαι τώρα εκεί, έτσι. Ναι, ναι, εδώ είναι. Για πόσα βιβλία μιλάμε αυτή τη στιγμή και πώς, αν συνδέεσαι με άλλες βιβλιοθήκες, και πες μας για τις δραστηριότητες, ας πούμε, της βιβλιοθήκης. Ναι. Σου είπα, δημιουργήθηκε το 1986. Από τότε στεγαστήκαμε σε ένα μικρό χώρο ενός από την κοινότητά μας, του Σταμάτη του Ζουμπεράκη. Και μετά ήρθαμε στο χώρο εδώ, μετά από 2-3 χρόνια, ήρθαμε στο μεγαλύτερο χώρο που είμαστε τώρα, που μας έχει προσφερθεί δωρεάν όλα αυτά τα χρόνια από τον γιατρό, τον Dr. Collins, James Collins, που τέλος πάντων μας περιέβαλε και μας έδωσε το χώρο, μας υποστηρίζει από τότε συνεχώς, τώρα έχει αναλάβει και ο γιος του και πάει συνέχεια η κατάσταση. Δεν έχουμε πρόβλημα χώρου δηλαδή, γιατί αν δεν το έχουμε αυτό, δεν θα είμαστε στην έκταση που είμαστε τώρα. Σιγά σιγά, αγοράζοντας βιβλία, δεχόμενοι δωρεές και όλα αυτά, έχουμε φτάσει γύρω στα 7.000 βιβλία αυτή τη στιγμή. Στα ελληνικά και στα αγγλικά, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε κάπως την κατάσταση και συνεχίζουμε σε αυτές τις προμήθειες. Από δραστηριότητες έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε ένα θεατράκι εδώ κοντά στην... Η βιβλιοθήκη δεν είναι στο Down, είναι λίγο πιο νότια, σε μια άλλη πόλη, λέγεται Bellflower. Και έχουμε ένα... τοπικό δημοτικό θέατρο εδώ πέρα, το οποίο παίρνει γύρω σε 350 άτομα, είναι αμφιθεατρικό, μοιάζει λίγο με ελληνικό και το έχουμε με πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί είμαστε και non-profit, είμαστε και residents, είμαστε και μένουμε και εδώ πέρα, οπότε το χρησιμοποιούμε σχεδόν κάθε χρόνο, pre-COVID, έτσι, πριν από το COVID, τώρα δυστυχώς έχουμε σταματήσει. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 3 φορές παίζαμε στο θέατρο. Η μία η βασική μας εκδήλωση ήταν για τα ελληνικά γράμματα στις 30 Ιανουαρίου. Δεν είχε βγει ακόμα το 9 Φεβρουαρίου, είναι κάπως πιο νεότερο αυτό. Αφιερώματα σε μεγάλους ποιητές, συνθέτες και οπωσδήποτε μουσικά προγράμματα και με συμμετοχή παιδιών, αυτό ήταν το σημαντικό. Δηλαδή απαγγελίες, διαβάσματα, πράγματα, εκτός από τη μουσική και το τραγούδι φυσικά. Προσπαθήσαμε να φέρουμε την νεολαία μέσα. Και πραγματικά έχει μεγάλη δράση η βιβλιοθήκη, από τότε που έγινε δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά τα βιβλία, είμαστε και καταλογογραφούμε τα βιβλία τώρα, υπό την έννοια ότι έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα από την Ελλάδα, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που είναι μέρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Αγίου Κωνσταντίνου είναι τα κτίρια τους, εδώ και 4 χρόνια περίπου. Και έχουμε μία βιβλιοθηκονόμο, επιστήμονα, Ελληνίδα, η οποία έχει σπουδάσει στην Νέα Υόρκη, κοντά σου,
Και αυτή μας έχει αναλάβει το τεχνικό κομμάτι της καταλογγράφησης, γιατί θέλει μια διαδικασία αυτό, την οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς, είναι τεχνικό θέμα. Και σιγά σιγά, δεν τα έχουμε όλα βέβαια τα βιβλία στην ιστοσελίδα μας, απλώς γύρω στα 700 έχουμε μπει μέχρι τώρα και σιγά σιγά προχωράμε. Όσον αφορά τη χρήση, εκεί θα φανώ λίγο έτσι απεσιόδοξος. Η χρήση των βιβλίων δεν είναι τόσο όσο θα περίμεναμε. Είναι σποραδική, όχι να μιλάω για το COVID μόνο, και πριν. Έχουμε ορισμένους που οπωσδήποτε δανείζονται βιβλία κλπ. Αλλά δεν έχει την κίνηση που θα θέλαμε για να αξιοποιηθεί το υλικό που μαζεύουμε. Αλλά ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα διορθωθεί και αυτό. Έχει να κάνει με το γλωσσικό θέμα ότι οι νεότερες γενιές, επειδή υπάρχει και μία μικρή αφομοίωση, αισθάνονται πιο βολικά να διαβάζουν μόνο τα αγγλικά και όχι τα ελληνικά βιβλία που έχετε. Δεν θα το έλεγα ότι είναι η αιτία αυτό, γιατί έχουμε και στα αγγλικά. Έτσι. Σχεδόν τα μισά βιβλία είναι στα αγγλικά και όχι ας πούμε, οτιδήποτε βιβλία. Είναι διαλεγμένα και τοποθετημένα σωστά. Ας πούμε. Μπορούν και ιστορία να δουν και λογοτεχνία και τα πάντα και στα αγγλικά. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια δικαιολογία ότι δεν έρχονται. Απλώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον να διαβάσουν παραπάνω. Και εκεί που έχουμε εστιάσει τώρα την προσοχή μας είναι κυρίως στα παιδιά μας, στα παιδιά των παιδιών μας, στα εγγόνια μας δηλαδή. Αν αυτά τα μικρά παιδιά τα φέρουμε σιγά σιγά εδώ και ζυμωθούν λιγάκι πριν ας πούμε αποκτήσουν διάφορες άλλες συνήθειες που επιβάλλεται, ζουν στο αμερικάνικο χώρο, δεν τα κάνουμε ελληνόπουλα φυσικά, αλλά να πάρουν το ελληνικό στοιχείο και να το ζητήσουν από μόνα τους, γιατί δεν μπορούν να το επιβάλλουμε ας πούμε. Και αν πάρω και παράδειγμα σούμε, από τα δικά μας τα εγγόνια και λοιπά, όσο είσαι κοντά σαν οικογένεια, τα παιδιά δεν έχουν καμία αντίρρηση. Εντάξει, και τα μαθαίνουν και τα δέχονται και αν αποκτήσουν αυτή την ελληνική, ας πούμε, έτσι, το ελληνικό στοιχείο μέσα τους, μετά από μόνα τους θα συνεχίσουν. Δεν θα είμαστε αιώνια εδώ πέρα, αλλά οπωσδήποτε ο καθένας μας έχει καθήκον να περιλάβει. Οι Αμερικανοί ή τέλος πάντων οι μη Έλληνες γνωρίζουν ότι αυτή είναι μια ελληνική βιβλιοθήκη και θα μπορούσαν να έχουν και αυτή πρόσβαση. Κοίταξε, αυτό είναι θέμα διάδοσης μέσω διάφορων μέσων ενημέρωσης. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Ξέρουν ότι υπάρχουν, η τοπική βιβλιοθήκη της πόλης μας ξέρει και τα πανεπιστήμια μας ξέρουν. Αυτό είναι ένας άλλος μεγάλος κλάδος στον οποίο έχουμε επικεντρωθεί, γιατί και από εκεί μπορεί να προέλθει ζήτηση, τουλάχιστον στην ελληνική λογοτεχνία. Τα διάφορα πανεπιστήμια εδώ είναι άμεσα σε επαφή μαζί μας και έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Αν θέλει μπορούμε να τα συζητήσουμε και αυτά. Μιλάμε για UCLA, μιλάμε για San Diego, μιλάμε για Santa Barbara, μιλάμε για San Francisco επάνω, πιο βόρεια από εμάς. Έχουν μάθει τη βιβλιοθήκη, την ξέρουν, συνεργαζόμαστε. Συμβάλλουμε και εμείς στις διάφορες εκδηλώσεις που έχουν μέσω ίντερνετ τώρα. Και η ελληνική βιβλιοθήκη αρχίζει και παίρνει διαστάσεις όσον αφορά τη γνωριμία. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν πιστοί, εδώ είμαστε. Εμένα με ενδιαφέρει και το θέμα της κοινότητας τώρα και επαφήσουμε την κοινότητα εδώ και 40 χρόνια έχεις μια διαρκή παρουσία και συμμετοχή, ας το πούμε, τη δεκαετία του 80. Ναι, ναι. Μίλησες ότι τα κτίρια που στεγαστήκατε και στεγάζεστε ήταν δωρεές ή προσφορές Ελληνοαμερικανών που ήταν εκεί. Δηλαδή υπάρχει αυτή η έννοια της φιλανθρωπίας, η αγάπη του ελληνισμού. Πες μας μια έτσι, για την κοινότητα ορισμένα πράγματα. Είναι η σχέση της κοινότητας με την Ελλάδα, με την Αμερική. Ναι. Η κοινότητα, όπως είπα, είναι πολύ, το ποσοστό δηλαδή του ελληνικού στοιχείου είναι πάρα πολύ υψηλό σχετικά με άλλες περιοχές εδώ γύρω μας. Μιλάμε για πάνω από 200 οικογένειες. Εντάξει, τώρα βέβαια τα παιδιά μεγαλώσανε πάνω σε άλλες περιοχές, αλλά δεν έρχονται όλοι, δεν μένουν μέσα, αλλά είναι εδώ στις γύρω περιοχές, οπότε η επαφή υπάρχει. Μέσω της εκκλησίας που θεωρείται τέλος πάντων ο κεντρικός πυρήνας να μαζεύει τον κόσμο. Πέραν αυτού, το πολιτιστικό στοιχείο ήταν αποκλειστικότητα δική μας, ας πούμε. Η Εκκλησία δεν αναμειγνύεται, τουλάχιστον σε εμάς εδώ τόσο πολύ με τα πολιτιστικά μας και είναι θέμα δικό μας πλέον
και εφόσον δεν υπάρχει και κάποια αντίδραση, προχωράμε και έχει αγκαλιάσει η κοινότητα όλες τις εκδηλώσεις και, και τους χορούς και τα σχολεία και, και τη βιβλιοθήκη κλπ. Η βιβλιοθήκη δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο πολύ έτσι αγκαλιασμένη, γιατί είναι και λίγο πιο μακριά, αν αυτό είναι μια δικαιολογία, που δεν την βλέπω εγώ σαν δικαιολογία. Ναι, και δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή, αν ήταν δίπλα στην εκκλησία, ξέρω, αν ήταν, είχαμε ένα χώρο δίπλα εκεί, σίγουρα θα ερχόταν πολύ περισσότερος κόσμος και θα είχαμε και εμείς πρόσβαση σε αυτούς. Αλλά έχει, το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ δυνατό. Στην εκκλησία βοηθάνε πάρα πολύ κάθε φορά που γίνονται τα φεστιβάλ, οι διάφορες γιορτές, οι μεγάλες, σε όλα αυτά. Έχει ένα δέσιμο αρκετά δυνατό η κοινότητα. Γνωριζόμαστε, τα παιδιά μας πήγαν σχολείο, τα παιδιά των παιδιών μας τώρα πηγαίνουν στο σχολείο, έστω και για λίγη ώρα, δεν είναι κανονικό σχολείο, ας το πούμε έτσι, αλλά και οι χωροί και όλα αυτά κρατάνε την κοινότητα σε πάρα πολύ, σε εγρήγορση θα έλεγα, δηλαδή είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο εδώ πέρα. Και στην Ελλάδα σχεδόν κάθε χρόνο πηγαίνουν όλοι, πριν από τον κορονοϊό φυσικά, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά, και ξαναπηγαίνουμε, ετοιμαζόμαστε κι εμείς αυτό το χρόνο, πρώτα Θεός. Και νομίζω ότι το στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Οι εθνικές γιορτές τηρούνται και οι εκκλησιαστικές φυσικά, οπότε είναι μια αρκετά δεμένη κοινότητα, με αρκετό ενδιαφέρον. Και ο καθένας φυσικά προσπαθεί από τη μεριά του να συμβάλλει. Και όλων οι ανάγκη, έστω και η μισή ώρα και η μία και μία δεξιότητα που έχεις, είναι όλα χρειάζονται σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν έτσι, όλα αυτά σε βοηθάνε να έχεις και μια αντίληψη για το μέλλον του ελληνισμού στην Αμερική, τουλάχιστον στη δυτική ακτή. Νομίζεις ότι θα υπάρξει συνέχεια του ελληνισμού? Γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου η γενιά που είναι αμερικανογεννημένη είναι αριθμητικά μεγαλύτερη από τους Ελλαδίτες, από όλους εμάς που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα και ήρθαμε ως μετανάστες. Αλλάζει λοιπόν η δημογραφία. Ναι. Λοιπόν, και οι δομές της οργανωμένης ομογένειας σιγά σιγά θα αλλάξουν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής της νέας γενιάς. Φυσικά. Αυτό. Ναι. Ναι, είναι κάτι το οποίο βέβαια νομοτελειακά πάει προς τα εκεί που σχεδόν περιμένουν οι περισσότεροι ότι κάπου θα, πώς το λένε, θα εξαπνιστεί το όλο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο το αναζωπυρώνουμε κάθε τόσο όσοι είμαστε από την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω αν έχει αντιμετωπιστεί από την πλειονότητα. Δεν μιλάω, ορισμένοι πραγματικά παίρνουν τα μέτρα τους, βοηθάνε τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους να τουλάχιστον να σώσουν προς τα μπρος μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ήδη. Εκείνο που θα μπορέσει να κρατήσει αρκετά τον κόσμο εδώ πέρα στο ελληνικό στοιχείο είναι όχι τόσο οι τοπικές εκδηλώσεις κλπ, όσο η επαφή με την Ελλάδα. Τα εγγόνια και τα παιδιά πηγαίνουν στην Ελλάδα και γυρνάνε άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή με 15 μέρες, 20 να μείνουν, γυρνάνε με ενθουσιασμό, με καινούρια όνειρα κλπ. Και νομίζω αυτή η επαφή, η διατήρηση μάλλον της επαφής με την Ελλάδα και με το θέμα ότι τα μέσα συγκοινωνίας τώρα και επικοινωνίας είναι τόσο πιο εύκολα, αυτή η διατήρηση της επαφής με τον ελληνικό χώρο νομίζω είναι μια απάντηση που πρέπει να, μάλλον ένα στόχος που πρέπει να έχουμε όλοι μας να το επιτείνουμε και να το μεγαλώσουμε. Γιατί όσο μένουμε εδώ, συγγνώμη, τα πράγματα φθήνουν σιγά σιγά. Εντάξει, και όσο είμαστε εμείς εδώ, αλλά δεν θα είμαστε υποσημόμενοι. Πάντα θα υπάρχει διαδοχή και η διαδοχή αυτή είναι το σημαντικότερο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι παλιότεροι δηλαδή. Και εκεί έχουμε τουλάχιστον εδώ στο χώρο μας, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας να έρθει το νεότερο ελληνικό στοιχείο εδώ πέρα, να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει και να το μεταδώσει και πιο πέρα. Και θέλω να τονίσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό, Νίκο. Συνήθως τα παιδιά μας για να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο εδώ πέρα ήταν με το ζόρι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα όμως έχουν τόσο διάθεση να στείλουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο που με έχει εντυπωσιάσει.
Καταρχήν όλη η γενιά αυτή της, ας πούμε, των παιδιών έχει πάρει τα ελληνικά, μιλάει τα ελληνικά, αισθάνεται ελληνικά. Η κοινότητα δηλαδή τους έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Σε σημείο, ας πούμε, να εκπλήσεσαι με τα καλά ελληνικά τους, με την ποιότητα των ελληνικών τους, τη σκέψη τους γύρω από αυτά τα θέματα. Και επειδή είδαν όφελος από αυτά τα πράγματα σε κάποιο σημείο της ζωής τους, τώρα το θέλουν να το μεταφέρουν και στα παιδιά τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν οι ηλικίες αυτές των παιδιών μας αγκαλιάσουν τα δικά τους παιδιά στο ελληνικό κομμάτι, έχουμε τουλάχιστον για μερικές δεκαετίες ή δεν ξέρω πόσο, υπάρχει μια συνέχεια. Δεν μπορώ να γενικεύσω, γιατί είμαι σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ίδιος με όλους, με τους άλλους. Κάθε πόλη έχει τις δικές της ιδιοτροπίες και νοοτροπίες. Οπότε μπορώ μόνο από το χώρο που βρίσκομαι να πω με σιγουριά ότι το ελληνικό στοιχείο θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα παρόν. Βέβαια όχι στην ένταση που η παρουσία μας βοηθάει, αλλά θα παραμείνει. Για πάρα πολύ καιρό. Το τελευταίο καιρό έχει, ας το πούμε, επανατοποθετηθεί το θέμα της ψήφου των αποδήμων Ελλήνων, του αποδήμου ελληνισμού. Ναι. Αυτό θα βοηθήσει σε μια στενότερη σχέση ή θα δημιουργήσει κάποια άλλα προβλήματα? Ποια είναι η δική σου άποψη για την ψήφο των αποδήμων? Η εμπειρία μου και η γνώμη μου πάνω σε αυτό το πράγμα είναι η εξής. Όταν ήμουν φυσικά στην Ελλάδα, με τα δεδομένα της κατάστασης, όπως και με τα οπαδικά, ας το πούμε έτσι, με ομάδες κλπ, υπήρχαν διαχωρισμοί. Όταν ήρθα εδώ πέρα, είδα την Ελλάδα από μακριά, σαν μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, ας πούμε, και λέω, οι αποστάσεις πρέπει να μηδενιστούν. Οπότε απ' έξω τα είδα τα πράγματα πιο κοντά, με πνεύμα, ας πούμε, για το θετικό για την Ελλάδα και όχι τόσο για το άτομο ή για το κόμμα ή για την ομάδα ή οτιδήποτε. Αυτά άρχισαν και φεύγανε, ας πούμε, από το μυαλό μου και έβλεπα με πιο ανοιχτό μάτι όλη την κατάσταση, σαν συγκεντρωτική και όχι σαν μεμονωμένα κομμάτια. Και αυτό μου έδωσε την ευχαίρεια να βλέπω την Ελλάδα και ό,τι γίνεται εκεί πέρα με ένα μάτι όχι αδιάφορο και ξένο, απλώς ενωτικό. Δηλαδή, εντάξει, να τσακωθούμε, να φαγωθούμε, να κάνουμε, να δείξουμε, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει αυτά να τα ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε σαν έθνος, έτσι, σαν κράτος, οτιδήποτε, πες το, και όχι να τρογόμαστε για πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Διαφορές θα υπάρχουν, δεν νομίζω ότι πρέπει να ισοπεδωθεί η κοινωνία, προς Θεός. Οπότε, για το θέμα της ψήφου, στο πολιτικό κομμάτι δηλαδή, επειδή έχω προσωπικές εμπειρίες εδώ στο χώρο μας, είχαμε φτιάξει και μία ομοσπονδία πριν από καιρό, η οποία έγινε σε λίγο νάρκη τώρα, αλλά το ξαναφτιάχνουμε πάλι. Και είχαμε συμμετάσχει και στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, είχα εκπροσωπήσει την περιοχή εδώ στη Θεσσαλονίκη 2 φορές με το ΣΑΕ, το περίφημο. Το οποίο είναι μια άλλη ιστορία, ας πούμε. Δεν λειτουργήσε στο τέλος. Όχι μόνο δεν λειτουργήσε, είχε και αρνητικά αποτελέσματα. Αντί να μας ενώσει, περισσότερο δημιούργησε, ας πούμε, διχόνοιες και τέτοια. Οπότε εκεί θέλω να εστιάσω την προσοχή μου ότι μία ανάμιξη του ελληνικού στοιχείου εδώ με την πολιτική κατάσταση, με τα κόμματα κλπ. Κάτω, ίσως βγάλει καταστάσεις που έχουν κατά κάποιο τρόπο κατακαθίσει τώρα με το χρόνο, με την επαφή με άλλους χώρους εδώ πέρα, το μυαλό δεν πηγαίνει κάτω κατευθείαν. Και επειδή έχουν, τουλάχιστον για μένα, θα ήταν ένα κίνητρο για να αναζωπηρώσει μερικά παλιά, έτσι, από τους παλιούς δηλαδή. Γιατί οι καινούργοι τέλος πάντων δεν έχουν και τόσο ιδέα τι γίνεται κάτω, δεν είναι οι άνθρωποι, δεν ζουν εκεί πέρα, δεν ξέρουν τα προβλήματα, διαβάζουμε φυσικά, αλλά άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να τα ζεις. Οπότε είμαι αρκετά επιφυλακτικός αυτό το θέμα, δεν είμαι εναντίον προς Θεού, ας πούμε, αλλά είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά την επίδραση που θα έχει στην ενότητα του ελληνισμού εδώ πέρα. Και ξέρουμε, εσείς ξέρετε περισσότερο στη Νέα Υόρκη, με τα θέματα των οργανώσεων κλπ, ότι η κατάσταση
λίγο θέλει για να ανάψει και κυρίως όχι από τόσο τοπικά προβλήματα όσο από ανατροπίες που κουβαλάμε. Λοιπόν, αν αυτές οι νοοτροπίες ξεπεραστούν, έχουν ξεπεραστεί και λοιπά, νομίζω θα είναι μια θετική επέμβαση, όχι επέμβαση, συμβολή θα το έλεγα, στη λειτουργικότητα του συστήματος κάτω, με το θέμα βοήθειας και όχι να βγάλω κάτι από την Ελλάδα. Αν θέλω να βοηθήσω, μπορώ να βοηθήσω με πάρα πολλούς τρόπους. Εντάξει. Αν η ψήφος του Έλληνα, ξέρω εγώ εδώ, είναι δημιουργική, έχει αποτέλεσμα κάτω, είμαι μέσα. 100%. Αλλά είμαι λίγο διστακτικός αυτό λόγω εμπειρίας και καταστάσεων του παρελθόντος. Η αστυπάλαια πώς έχει προκύψει? Για να πούμε για αυτό το κεφάλαιο. Ναι, ναι. Η αστυπάλαια προέκυψε από μια ανάγκη που προσωπικά την είχα από πολύ καιρό και όπως είπα και προηγουμένως η σύνδεση με την Ελλάδα ίσως να βοηθήσει μια περαιτέρω, ας πούμε, συνέχεια της κατάστασης, της ελληνικής κατάστασης εδώ. Ήθελα να ανοίξουμε επαφή με ένα χώρο της Ελλάδας, απομακρυσμένο, όχι από την έννοια να σώσουμε την κατάσταση, απλώς να συνεισφέρουμε σε ένα χώρο, κυρίως στην εκπαίδευση. Και μακριά από κέντρα αποφάσεων που τέλος πάντων κατευθύνουν καταστάσεις. Κατευθείαν στην ζωή της υπόθεσης. Και μιλούσα με τους φίλους, με τους συμμαθητές μου κάτω από το 12ο γυμνάσιο, που συναντιόμαστε κάθε φορά που κατεβαίνω κάτω, και τους έλεγα, ρε παιδιά, βγείτε έξω και βρέστε μου ένα απομακρυσμένο χώρο ελληνικό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε απ' έξω κλπ. Και ένας γνωστός μου, ο Λεωνίδας, μου πρότεινε την αστυπάλεια. Γιατί είχε μια εξαδέρφη εκεί πέρα, μου λέει, ένα ωραίο νησάκι κλπ. Σου λέει, αυτό, σου προτείνω, λέει, την αστυπάλεια. Άρχισα μια επαφή εκεί με το σχολείο και λοιπά και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ προχωρημένο σήμερα, υπό την έννοια ότι ξεκινήσαμε, όπως είπα, να δημιουργήσουμε μια γέφυρα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, Νίκο, εδώ και ταλέντα έχουμε και χρήματα έχουμε, τα πάντα έχουμε. Αν μαζέψουμε τα μυαλά μας λιγάκι και επικεντρωθούμε σε κάποια τέτοια απλά πράγματα, δεν είναι τίποτα σπουδαία, απλώς θέλουν κίνηση και μετακίνηση. Πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν παρόμοιες καταστάσεις. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο κάτω με από το γονέο και κηδεμόνων ήταν ο άνθρωπος αυτός που πρώτο μίλησα κάτω, μετά από την διευθύντρια, και είχαν ένα project, ας πούμε, να βάλουν Wi-Fi Wi-Fi στο σχολείο, γιατί δεν είχαν πριν από 4-5 χρόνια, μιλάμε τώρα. Το είχαν έτοιμο το project, ήταν στο σιρτάρι και έλειπε, ας πούμε, μια χρηματοδότηση. Και λέω, κοιτάξτε, δεν θέλουμε να κάνουμε τους λεφτάδες, απλώς. Αλλά η προσέγγιση δεν ήταν τόσο το χρηματικό, όσο η επαφή με τον κόσμο κάτι. Δημιουργήθηκε μια ανθρώπινη σχέση, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, γιατί οι άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι και έχουμε και τα καλά μας μέσα, έτσι, και βγήκαν αυτά τα καλά στην αρχή. Και έγινε η πρώτη, ας το πούμε, ένα project, το πρώτο project, αλλά δεν ήταν τόσο... πριν 4-4,5 χρόνια κάπου εκεί, ίσως και 5, δεν μάλλον, αλλά εκεί πρέπει. Α, 2 είναι το COVID, δεν τα βάζω μέσα γιατί περάσαν τόσο γρήγορα, τα κατάλαβα. Τέλος πάντων, εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα και στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε εδώ πέρα, ήταν η ανταπόκριση των ανθρώπων. Δεν ήταν τα 2.000, ξέρω εγώ, που δώσαμε για να βάλουμε το Wi-Fi, ήταν όσο η αγάπη που δεχτήκαν αυτό το πράγμα. Ξέρεις, τώρα, από το πουθενά σου έρχεται ένας άνθρωπος, παίρνει τηλέφωνο και σου λέει, έχετε κάποιο πρόβλημα, να σας βοηθήσουμε. Δεν το πολύ θυμάμαι έτσι λεπτομεριακά, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αυτή η ανθρώπινη σχέση που αναπτύχθηκε και συνεχίστηκε και συνεχίζεται. Και νομίζω θα συνεχίζεται, γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν βλέπω κάποιο λόγο να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και αναπτύξαμε μια μεγάλη συνεργασία και εκτιμήσαμε πάνω απ' όλα το έργο που γίνεται στο νησί αυτό, στο σχολείο του νησιού δηλαδή. Μιλάμε για παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο αυτό διαμάντια. Έχουμε γυρίσει ένα μικρό βιντεάκι γύρω στα 10 λεπτά και το δείχνουμε αυτό, σαν ένα μικρό δείγμα του τι φτιάχνει το σχολείο.
και δημιουργείται η σκέψη, ένα νησί άγονης γραμμής με 1.200 κατοίκους, με λίγους δασκάλους αφοσιωμένους στο έργο τους, με 50-60 παιδιά, ας πούμε, να βγάζει τέτοια διαμάντια, θα έλεγα, παιδιά, είναι όχι απλά συγκινητικό, είναι, σου δημιουργεί μία υποχρέωση που σε σκλαβώνει και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα. Αυτό κυρίως εκτιμήσαμε, πέραν από την ανθρωπιά και την καλοσύνη των ανθρώπων και το έργο που παράγουν, ας πούμε, σε αυτό το νησάκι, και μας έδεσε πάρα πολύ. Και είναι αμοιβαίο, δεν είναι δηλαδή ότι εγώ αγαπάω την Αστυπάλαια ή η Αστυπάλαια αγαπάει εμένα. Δεν το πάμε έτσι. Είναι ομαδικές οι δουλειές, ομαδικές οι προσεγγίσεις και πραγματικά βγάζουν μια ανθρωπιά και μια ουσία στο τέλος, διότι όταν συμβάλλεις στην μόρφωση των παιδιών που αύριο θα πάρουν τα ενία της πατρίδας, εντάξει, νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι τόσο απλό. Άμα υπάρχει μια ανθρωπιά, μια ανθρώπινη προσέγγιση να υπάρχει και όχι επίδειξη, σας έκανα αυτό, δοξάστε με, το τελευταίο που περνάει από το μυαλό καθενός και εμάς και κάτω στο νησί, ας πούμε. Και από αυτό έχει βγει μια, ας πούμε, συνεργασία σε επίπεδο που απόλυτης ειλικρίνειας, απόλυτης διαφάνειας, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα να κρύψουμε κάτι. Και ο τρόπος που τέλος πάντων μαζεύουμε εδώ τα χρήματα για να κάνουμε κάτι είναι τελείως δημοκρατικός, θα έλεγα. Δηλαδή δεν πάμε σε ένα άτομο, δώσε μας 5.000 να μας δοξάσουν στην Αστυπάλεια. Πάμε σε όσο περισσότερους, από λίγο ο καθένας, για να συμμετέχουν και πιο πολύ στο έργο και να το αισθάνονται και δικό τους. Το ελληνικό κράτος ή το Υπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού έχει συμβάλει ή γνωρίζει τις προσπάθειές σας? Όχι, δεν έχουμε καμία επαφή. Δεν έτυχε να έχουμε καμία επαφή. Εκτός από το προπερασμένο καλοκαίρι που είχα πάει εγώ για άλλο λόγο και ανέφερα, ας πούμε, 5 πράγματα, δεν έχουμε καμία επαφή με τους χώρους αυτούς. Καμία, έτσι, είτε βοήθεια, είτε επικοινωνία, οτιδήποτε. Απλώς κάνουμε τη δουλειά μας όπως νομίζουμε και όπως θέλουν και στο νησί. Δεν επιβάλλουμε κάτι, απλώς είναι όλο με αμοιβαία συγκατάθεση και αμοιβαία, έτσι, αναγνώριση. Και θέλουμε να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και το θέμα ότι το βγάλαμε και σε ένα βιντεάκι και το δείχνουμε δεν είναι τόσο να δοξαστούμε όσο να παραδειγματιστεί και κάποιος. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, είναι να πάμε σε ένα νησί ή σε ένα χώρο. Όταν εμείς το δείχνουμε, πού μπορεί κανείς να το δει αυτό? Είναι στο ίντερνετ. Είναι στο YouTube. Και τώρα δεν έχω το link μαζί. Μπορείς να σου στείλω αυτό και να το... Αλλά είναι Αστυπάλαια, ας το πούμε. Ναι, είναι Hellenic Library. Έχουμε στο YouTube Hellenic Library. Άμα μπει κάποιος στο Hellenic Library, θα βγάλει την ιστοσελίδα μας, our website, και μέσα εκεί είναι και το βιντεάκι. Μπορεί να το δει, ας πούμε. Έχουμε το link μέσα στην ιστοσελίδα. HellenicPavlaLibrary.org. Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας. Δεν είναι ακόμα στην αρχή της, αλλά έχει ορισμένα πράγματα. Έχει το κατάλογο των βιβλίων, όσα έχουμε βάλει μέσα, έχει το βιντεάκι αυτό, τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και προσπαθούμε να την εμπλουτίσουμε καθόλου. Πάντως είναι μεγάλη εμπειρία αυτό το πράγμα με την Αστυπάλαια. Μας έχει, όπως είπα, ξεσηκώσει σε κάποιο σημείο και ελπίζουμε να μην είναι και η μόνη, ας πούμε, προσπάθεια που θα κάνουμε, να συνεχίσουμε και με άλλα, μια και έχουμε το προηγούμενο. Και υπάρχουν τόσοι οργανισμοί και τόσοι άνθρωποι και τόσο, όπως είπα, ταλέντο, χρήματα πάντα. Λίγη, έτσι, να το πάρεις λίγο ζεστά και να θέλεις κάτι πραγματικά σωστό να κάνεις και όχι πλευράς επιδείξεως. Νομίζω που μπορεί να γίνουν ωραία πράγματα, να βοηθήσουμε κάτι την κατάσταση όσο μπορούμε. Όχι ότι είμαστε τέλειοι εμείς εδώ. Απλά και οι γέφυρες αυτές, νομίζω, και τώρα θέλουμε να βάλουμε και τα παιδιά να έρθουν σε επαφή, το σχολείο εκεί με τα παιδιά του σχολείου, τα δικά μας εδώ, και να επισκεφθούμε το νησί και να καλέσουμε παιδιά από εκεί, δηλαδή να προχωρήσει το πράγμα σε καθαρή, ας πούμε, επαφή ατόμων, με πιθανότητα να βρουν τα παιδιά το δικό τους τρόπο συνεννόησης και συνέχειας, που δεν μπορούμε να το δούμε εμείς σαν μεγαλύτεροι. Αλλά και βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και μια θεσμική υποστήριξη των αρμοδίων κρατικών μηχανισμών, είτε είναι το
από δημοληνισμού, είτε είναι προξενία εδώ ή άλλοι φορείς. Πρέπει να υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Σύμφωνοι, αλλά όπως είπα, επειδή δρούμε έξω από αυτούς τους χώρους, μια τέτοια παρέμβαση, εντάξει, μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά ίσως αλλοιώσει την όλη ατμόσφαιρα. Υπό την έννοια ότι εδώ γίνεται μια πραγματικά ανθρώπινη προσέγγιση. Τώρα, αν μπουν οι θεσμοί, οι οποίοι είναι κάπως ψυχροί σε αυτά τα θέματα, θα το δουν σαν ένα κομμάτι που θέλουν απλά να το χρηματοδοτήσουν, ας πούμε. Εμάς δεν είναι το θέμα η χρηματοδότηση, είναι θέμα η επαφή που έχουμε αναπτύξει με τον κόσμο. Το χρήμα είναι το εύκολο πράγμα εδώ που μπορούμε να το βρούμε και να το. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μας. Λοιπόν, αν διατηρηθεί αυτή η ατμόσφαιρα, η σχέση που έχουμε κλπ., εντάξει, δεν θα θέλαμε κάποια ιδιαίτερη αναγνώριση. Εμείς απλώς συνεχίζουμε και προσπαθούμε να μην δεσμευτούμε με καταστάσεις που μπορεί να μας παρασύρουν ή να μας επιβάλλουν κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού κλπ. Ξέρεις, οι κρατικοί μηχανισμοί και οι γραφειοκρατίες κλπ. Καμιά φορά. Παράδειγμα, στην αρχή τα χρήματα που στέλναμε ήταν κατευθείαν, πήγαιναν κατευθείαν στο σχολείο, έτσι, στο λογαριασμό του σχολείου και από εκεί τα χρησιμοποιήσαν. Τώρα μας λένε μην τα στέλνετε εδώ γιατί υπάρχουν γραφειοκρατικά πράγματα, πάρτε το τηλεσκόπιο ξέρω, που θέλετε να μας αγοράσετε και στείλετε το σαν δώρο και όχι μέσω χρηματικής επιταγής. Αυτά κάπως παρεμβαίνουν στην όλη υπόθεση, αλλοιώνουν κάπως την όλη ατμόσφαιρα και θα θέλαμε να μείναν. Ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα, μην το χαλάσουμε δηλαδή, να μείνει έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα τώρα σχεδιάζεται και μια διαδικτυακή εκδήλωση με τα παιδιά. Διεπηρωτική, έτσι. Διατλαντική, έτσι, ναι. Στην οποία συμμετέχεις και ήταν δική σου ιδέα βέβαια. Και αυτό θα το υλοποιήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα, να έχουμε παιδιά από 4 μέρη. Από Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, από Αστυπάλια και από το Βόλο. Και το φέρουμε τα παιδιά από το Βόλο. Ναι. Αλλά να είναι μια εκδήλωση που να είναι των παιδιών. Εμείς οι μεγάλοι απλώς ας πούμε, να μάθει η τεχνική της υπόθεση. Να 100%. Τα παιδιά να μπουν, να ανταλλάξουν και απαγγελίες, οτιδήποτε και να μιλήσουν και μεταξύ τους να έρθει αυτό το δέσιμο. Εκεί βλέπω ειλικρινά συνέχεια του ελληνισμού εδώ πέρα. Δηλαδή, αν τα παιδιά αυτά, τα δικά μας εδώ, αποξενωθούν από το χώρο της Ελλάδας και λοιπά, οι πιθανότητες να μείνουν μέσα στο ελληνικό κομμάτι μειώνονται όσο περνάει ο καιρός και φθήνουν. Αλλά αυτές οι επαφές και οι επικοινωνίες, και σήμερα τα παιδιά είναι πολύ πιο προχωρημένα από εμάς στο θέμα το επικοινωνιακό, έχουν τους τρόπους τους δηλαδή, μπορούν κάλλιστα και εύκολα, θα έλεγα, να δημιουργήσουν μια κατάσταση η οποία μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον πλέον. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα βλέποντας ότι υπάρχει περίπου 50 χρόνια που είσαι εδώ στην Αμερική, όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα, πώς βλέπεις τον εαυτό σου ως Έλληνα της Αμερικής, ως Αμερικανό ελληνικής καταγωγής, πώς αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου? Έλληνας που ζει στην Αμερική. Όταν πηγαίνεις στην Ελλάδα, είσαι ο Αμερικανός ή είσαι Έλληνας? Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και ούτε πρόκειται να φτάσουμε. Είναι σαν να φύγαμε χτες. Καμία διαφορά. Και επειδή και μέσα στην οικογένεια, ας πούμε, το ελληνικό και η ομιλία και λοιπά, και οι συνήθειες και όλα αυτά ήταν, το διατηρήσαμε από ανάγκη, δηλαδή από μέσα έβγαινε, δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε αυτό το πράγμα, παρέμεινε 100% ελληνικό, θα έλεγα. Αλλά τα παιδιά φυσικά προσαρμόστηκαν, βγήκαν έξω, δημιουργήσαν φιλίες, πήγαν στα πανεπιστήμια, κάνανε και μπήκαν στην αμερικανική ζωή. Χωρίς να παραλείπουν βέβαια την ελληνική. Πάντα η ευκαιρία να πάμε πίσω το ζητάμε σαν μάνα εξ ουρανού και έχει διατηρηθεί όλη αυτή η επαφή. Και προσπαθούμε και αυτό να το μεταφέρουμε και στα μικρά, στα εγγόνια, όχι με την έννοια του να γίνουν 100% ελληνοβουλά, απλώς να πάρουν ό,τι καλό κουβαλάμε κι εμείς. Γιατί όχι, δεν είναι και όλα καλά εδώ πέρα, έχουν και τα άσχημά τους, έτσι. Και έχουμε και εμείς και τα καλά μας και τα άσχημα.
να πάρουν τα καλά για τις δύο και να βγουν καλύτεροι άνθρωποι για τον εαυτό τους και για το σύνολο. Αλλά το ελληνικό στοιχείο πάντα, ας πούμε, είναι μπροστά και δεν πρόκειται να φύγει όσο είμαστε παρόντες, ας πούμε, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε. Κλείνοντας, έτσι κάποια σκέψη σου, τι θα έλεγε σε ένα παιδί από την Ελλάδα που σκέφτεται να μεταναστέσει αυτόν τον καιρό, να έρθει στην Αμερική, ή σε παιδιά γεννημένα εδώ για τη συνέχεια του ελληνισμού, έτσι ορισμένες σκέψεις. Όχι συμβουλές, κάποια σκέψη σου. Ναι. Ναι. Ξέρω ότι παιδιά... είσαι ένας ελληνός άνθρωπος και δεν θέλεις να δίνεις συμβουλές. Σίγουρα. Τη σκέψη σου. Ναι. Απλά... αυτό που εφάρμοσα εγώ εδώ πέρα για τα παιδιά που ερχόντουσαν από την Ελλάδα, είτε στο πανεπιστημιακό χώρο, είτε στον καλλιτεχνικό, είτε στον επιστημονικό, επειδή είχα περάσει πολλά προβλήματα σαν άτομο εδώ, ερχόμενο σαν αλεξιπτωτιστής που λέμε, έχουμε ανοίξει την πόρτα μας σε οποιοδήποτε Ελληνό που έρχεται από κάτω, ό,τι μπορούμε να τον βοηθήσουμε να προσαρμοστεί στον χώρο που διάλεξε να έρθει, χωρίς να το επιβάλλουμε εμείς να το πούμε να έρθει. Αλλά δεν ήθελα, δηλαδή αυτή ήταν ο σκοπός, να μην αντιμετωπίσουν Ελληνόπουλο που έρχονται από κάτω όσα πέρασα εγώ και η οικογένεια με τις δυσκολίες στην αρχή και οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το βασικό, και το να έρχονται τα παιδιά εδώ και να μορφώνονται, άλλωστε και εμείς ήρθαμε, έτσι. Το επιλογή δική μας ήταν, δεν μας υποχρέωσε κανείς. Το ότι ήρθαμε εδώ και δώσαμε από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας στο αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί εκεί ασχολήθηκα εγώ βασικά. Καιρός είναι, από καιρό δηλαδή τώρα, θέλω να προσφέρω και στην Ελλάδα ότι τέλος πάντων δεν προκαλύψω το κενό, απλά να μην το επιδεινώσω, ας πούμε, μην το απομακρύνω τελείως. Αντίθετα, έρχομαι όλο και πιο κοντά όσον αφορά αυτό το θέμα. Και από εκεί προέρχεται και η αστυπάλεια, από εκεί προέρχονται και άλλες ενέργειες. Τα παιδιά να βγουν έξω, δεν υπάρχει θέμα, δεν είναι ανησυχητικό αυτό. Το θέμα είναι να μην ξεχνιόνται και αφήνουν την πατρίδα στο έλεος της. Να έχουν στο μυαλό τους την πατρίδα, να πετυχαίνουν, και είναι σίγουρο θα πετύχουν. Δεν έχω καμία αμφιβολία τα παιδιά που βγαίνουν προς τα έξω. Και αυτά που είναι μέσα έχουν τις δυνατότητες, απλώς δεν τυχαίνει να βγουν προς τα έξω. Και εγώ από μια τύχη βγήκα προς τα έξω, έτσι, δεν το επεδίωξα βέβαια, αλλά ήμουνα και τυχερός και νομίζω δεν είμαι η μοναδική ιστορία ή κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ή δεν θα γίνει στο μέλλον. Ναι, να βγαίνουν τα παιδιά, αλλά να προσέχουν στη ζωή τους, να έχουν το μυαλό τους και στην Ελλάδα φυσικά, μην την εγκαταλείπουν ποτέ, γιατί η Ελλάδα είναι οι ρίζες μας, εκεί πατήσαμε. Όσον αφορά τα παιδιά από εδώ προς τα εκεί, είναι κυρίως για μένα θέμα οικογένειας. Αν η οικογένεια δεν φροντίσει, όσα σχολεία και να πάνε, σε όσες επαφές και να έχουν, αν η οικογένεια δεν δώσει το ελληνικό στοιχείο στα παιδιά, με επιμονή σε κάποιον, όχι πλήση εγκεφάλου, απλά να μην το αδιαφορούν. Εκεί είναι για μένα όλη η βάση. Το σχολείο θα βοηθήσει, οριακά, θα προσθέσει ορισμένα πράγματα, αλλά δεν θα του δώσει, πέραν από τη γλώσσα, ξέρω εγώ, το ήθος και το τι κουβαλάμε και ορισμένες νοοτροπίες. Η Εκκλησία μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο, αλλά εκεί θα είμαι λιγάκι επιφυλακτικός. Γιατί, εντάξει, μην ανοίξουμε τέτοιο θέμα τώρα, γιατί πάμε σε άλλα πεδία. Θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο. Αντίθετα, βλέπω και απομακρύνεται όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο, διότι είναι θέμα και επιβίωσης των εκκλησιών. Αλλά και στο πολιτιστικό κομμάτι, ας πούμε, κάνουν πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήταν ο Στυλοβάτης και είναι ακόμα. Δεν έχουμε χώρους συγκέντρωσης, έτσι, πέραν από τις εκκλησίες, σαν κοινότητες. Αλλά θα μπορούσε ο ρόλος. Και πάλι δεν έχω πρόβλημα με τους ιερωμένους, έχω πρόβλημα με τις κοινότητες. Οι κοινότητες παίζουν τον ρόλο. Αν οι κοινότητες θέλουν, θα ακολουθήσει και η ιεραρχία, ας πούμε. Αν εσύ είσαι αδιάφορος, δεν πάμε πουθενά. Και εκεί μια σύμπτυξη, μια συνεννόηση και μια συμπόρευση, θα έλεγα, επιβάλλεται για το καλύτερο των ανθρώπων της κοινότητας και του ελληνισμού φυσικά και οτιδήποτε. Έχουμε ωραία πράγματα. Πώς το κάνουμε, κουβαλάμε στην πλάτη μας. Πέραν από το αρχαίο, αυτά πρέπει να τα αφήσουμε λίγο στην πάντα. Όχι να τα αγνοήσουμε, απλώς να μην πατάμε σε αυτά πλέον.
να πατήσουμε σε αυτούς μας. Να είμαστε περήφανοι για το παρελθόν, αλλά και για το τι κάνουμε εμείς. Άμα δεν κάνουμε τίποτα, τι πόσο υπερήφανοι οι Έλληνες είμαστε. Επειδή έχουμε το όνομα, γεννηθήκαμε στην Ελλάδα και άλλοι γεννιόνται. Τέλος πάντων, μην το παρατραβήξω τώρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία την τοποθέτηση. Ναι. Εδώ ολοκληρώνουμε την προφορική ιστορία, τη συνέντευξη της προφορικής ιστορίας με τον Φίλιππο Τρεβεζά και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε, έτσι που είχες την καλοσύνη να μοιρασείς τις σκέψεις μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που δίνεις την ευκαιρία σε άτομα να ακούσουν και παραπέρα. Όχι πως έχουμε το αλάθητο, απλώς οι γνώμες και οι συμπεριφορές ατόμων που έχουν ζήσει εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να περνάει αυτή, όχι όσο να κάνω και εγώ το ίδιο και ο άλλος το ίδιο, απλώς σαν εμπειρίες οι οποίες μοιράζονται και κάπου ακουμπάνε σε τελευταία ανάλυση.